η σύσκεψη που είχαν πιέσει τα μπλόκα να κάτσουν με την κυβέρνηση δεν είχε ούτε χαμόγελα ούτε αγκαλίτσες. Είχε έντονες στιγμές, δεν είχε ούτε χτυπήματα στην πλάτη, είχε κόντρες, φάνηκε καθαρά δύο ρόλοι και δύο αποφασισμένοι συζητητές. Από τη μια μεριά ήταν η κυβέρνηση και από την άλλη ήταν οι αγρότες. Και φάνηκε ότι οι αγρότες για να ζήσουν, για να συνεχίσουν να καλλιεργούν, πρέπει να συνεχίσουν τη μάχη τους, γιατί έχουν μπροστά τους μια κυβέρνηση που συνεχίζει τον ίδιο ρόλο, δηλαδή να μας διώξει από τη γη και την παραγωγή μας. Φάνηκε αυτή η αδιαλαξία, φάνηκε η εχθρότητα, κυρία Δουλγεράκη, έτσι μας ενημέρωσαν τα μπλόκα. Χθες το βράδυ δεν κοιμήθηκαν, ήταν σε συνεχή ενημέρωση με την Επιτροπή και δεν σας κρύβω ότι υπάρχει μια πικρία ανάμεσά μας, υπάρχει μια στεναχώρια για τους δούριους ύπους που δουλέψαν στην κατεύθυνση αυτή. Και μας, εμείς το μόνο που έμεινε είναι τα δαγκωμένα χείλη. Θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, θα εντείνουμε την πάλη μας, δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα από την αγροθιά που αφανίζεται. Μάλιστα. Γιατί λέτε ότι, ξέρετε, εμείς συναντήσαμε εχθρότητα? Ο κύριος Αραχοβίτης είπε ότι δόθηκαν απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα, χωρίς να επιληθούν βεβαιότατα όλα, για να προσθέσει και μεταξύ άλλων ότι αυτή η κυβέρνηση, αφού γκράζεται τα προβλήματα, τα συζητά και προσπαθεί να δρομολογήσει λύσεις. Και ανταυτού εσείς μιλάτε για εχθρότητα. Κυρία Δουλγεράκη, αυτό φάνηκε από την αρχή που τα μπλόκα και βρέθηκαν στους δρόμους. Δηλαδή, η κυβέρνηση είχε δύο ζητήματα μπροστά της. Φάνηκε από την αρχή ότι είχε δύο κατευθύνσεις. Η μια ήταν να υποχωρήσει η αγροθιά, να μην κατέβει, και είχε όλα τα επιχειρήματα μάλιστα μπροστά της. Θέλετε να πείτε ότι δεν ικανοποίησε κανένα από τα αιτήματά σας? Τα αιτήματα, κυρία Δουλγεράκη, που η αγροθιά βάζει σαν βιώσιμη υπόθεση, δηλαδή τα βασικά της αιτήματα, αυτά δεν απαντιώνται από την κυβέρνηση. Έδωσε απαντήσεις μια γενικευμένης χρονοδιαγραμμικής κατεύθυνσης, δηλαδή στο βάθος του χρόνου, και σε αυτό μάλλον βρήκε συνομιλητές εκείνους που από όλη την Ελλάδα μάζεψε πιο πριν. Έδειξε να μην υποχωρεί τη λογική ότι εμείς θα ενισχύσουμε τους αγρότες και δεν θα ενισχύσουμε το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό έπαιξε σε αυτή την κατεύθυνση, το καθάρισε αυτό το ζήτημα. Εμείς τι θέμε? Εμείς θέμε πάνω στα βασικά ζητήματα της επιβίωσής μας να απαντηθούν. 8 χρόνια τώρα που παλεύουμε στους δρόμους με βάση της πολιτικής κυβέρνησης και της ευρωπαϊκής κατεύθυνσης, δεν έχουν απαντηθεί τα βασικά ζητήματα. Αυτό ήθελε η αγροθιά. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Όμως δεν απάντησε. Έχει λοιπόν μπροστά της καθαρό πια το δρόμο της απέναντι λογικής της μάχης. Εμείς λέμε το όπλο παραπόδα. Να πάμε συνελεύσεις στα μπλόκα. Να συζητήσουμε και να εκτιμήσουμε. Και να βάλουμε το χρονοδιάγραμμα της πάλι μας πάλι μπροστά. Μάλιστα. Σε καινούργια μορφή. Τον ίδιο δρόμο. Άρα αποφασίζετε σήμερα, λέτε, για το τι τελικώς θα γίνει και πώς θα συνεχίσετε, να καταλάβω, κύριε Καρκαβάτσο, ή μέσα σε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο? Αυτό είναι το σημείο που θα πρέπει να οριοθετήσουμε το δρόμο μας. Από χθες το βράδυ τα μπλόκα συνεδριάζουν. Και σήμερα όλη μέρα αυτό το διάλογο θα κάνουμε. Εάν το βράδυ έχουμε συνελεύσεις, είχατε, και μέσα σε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα δούμε τις εξελίξεις που θα πάρει η πάλη. Ωραία. Μας. Να ρωτήσω το εξής. Λέτε ότι υπήρχαν 10 αιτήματα. Εάν σας απαντούσαν έστω θετικά ή κουβέντιαζαν έστω στα 2 ή στα 3, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα σήμερα? Ενδεχόμενα να είχατε αποχωρήσει ή να αποχωρούσατε σήμερα και από τους δρόμους, κύριε Καρκαβάτσο? Κοιτάξτε, κυρία Δουλγεράκη, το 1, το 2, το 3 βασικά αιτήματα τα οποία μας ανησυχούν είναι να επιβιώνουμε και να μείνουμε στη γη μας. Αυτή η μάχη, βέβαια, για να συνεχίσει, για να λυθεί, δεν λύνεται έτσι μια κιόξη. Αλλά εμείς, μέσα από αυτή την πίεση που αρχίσαμε τώρα 20 μέρες, θέλαμε δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, έτσι ούτως ώστε να βρισκόμαστε στον δρόμο της επιβίωσης. Όπως παράδειγμα, σας λέγαμε για το αφορολόγητο. Όπως παράδειγμα, λέγαμε για τις τιμές κόστους παραγωγής. Όπως παράδειγμα, λέγαμε για τις εγγυημένες τιμές.
σε αυτά δεν έβγαλε τσιμουδιά. Το μόνο που είπε σε γενικά πλαίσια, οριοθέτησε μια τακτική του συνεταιρισμού, της ενίσχυσης, αν θέλετε, ποιους συνεταιρισμούς. Εκείνοι δηλαδή που έχουν καταχρεώσει παραγωγού και τώρα τους κόβουν από τα λεφτά που τους χρωστάνε. Αυτοί που σήμερα οι εταιρικές πράξεις συνεργάζονται με ιδιώτες και μας παίρνουν τα προϊόντα μας τζάμπα. Αυτούς τους συνεταιρισμούς. Ετοιμάζει νέο συνδικαλιστικό νόμος. Αυτή την κατεύθυνση με αυτούς τους καλοθελητές. Και εγώ καταλήγω. Υπάλληλοι λοιπόν για επιβίωση είναι βασικά τα αιτήματα επιβίωση. Αυτό είναι. Για να μείνουμε δηλαδή στη γη μας πρέπει να κατοχυρώσουμε την παραγωγή μας. Να έχουμε εγγυημένες τιμές. Δεν μπορούμε να καλλιεργούμε κάτω από το κόστος. Να πουλάμε τα προϊόντα μας κάτω από το κόστος. Να έχουμε αποζημίες στον ΕΛΓΑ 100%. Να μην πληρώνουμε τόσο φορολογία. Να καταρριθούν τα τεκμήρια διαβίωσης. Να κατεβεί, να έχουμε το ακατάσχετο έτσι ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε. Και μια σειρά άλλα βασικά ζητήματα. Όταν στην αρχή είπατε ότι ξέρετε αυτή η συνάντηση δεν είχε ούτε χαμόγελα χθες, ούτε αγκαλίτσες, ούτε χτυπήματα στο νόμο, φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και σε αυτή την αποχώρηση των εκπροσώπων του μπλόκου του Προμαχώνα, γιατί ο Στέργιος Λίτος, ο πρόεδρος εκεί του Αγροτικού Συλλόγου της Βυσσαλτίας, έλεγε ότι οι σεραίοι αγρότες μετά από 5 ώρες κοροϊδίας και ψέματος αποχωρούν και δίνουν ραντεβού στις κάλπες. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα ζητήματα την αρδία την απασχολούν. Αν έχει υπόψη σας ότι και το προηγούμενο διάστημα ομάδες, ομαδούλες και ξεχωριστές, αν θέλετε, ξεχωριστά αγροτοσυνδικαλιστικά, συναντήθηκαν πάλι με την ίδια διαδικασία του διαλόγου. Εγώ νομίζω ότι όλοι αυτοί ήταν προσηματικοί διαλόγοι, οι οποίοι θέλαν να ξεφουσκώσουν την πίεση που ασκούσαν τα μπλόκα στους δρόμους. Αυτό ήταν το συμπέρασμα γενικότερα και το κυβέρνηση σε κάποια φάση το πέτυχε. Έχει όμως μπροστά της ένα αγροτικό κόσμο ο οποίος δεν θα φύγει εύκολα από τη γη. Μάλιστα. Θα τα δούνε πάλι μπροστά στις επόμενες, το επόμενο διάστημα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και ποιες θα είναι οι αποφάσεις σας ανά την Ελλάδα, γιατί εσείς και εσείς παραμένετε στους δρόμους και στα πρετόρια και στα μεγάλα χωράφια στα Χανιά. Υπάρχει όντως, κυρία Δουλγεράκη, μια πικρία, μια στεναχώρια. Θα δούμε, θα εκτιμήσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Δεν τα παρατάμε και εμείς από όλη την Ελλάδα αυτά τα μηνύματα έχουμε πάρει. Ωραία. Και χθες το βράδυ τα μπλόκα αυτά συζητούσαν και σήμερα.